Αυτό είναι ο απαγωγέα των δύο 11χρονων μαθητών. Ονομάζεται Γιώργο Νικολάου και ήδη κρατείται μετά την προσαγωγή του στο επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακα. Ο τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα Live έφερε στη δημοσιότητα βίντεο με την στιγμή τη απαγωγή των δύο 11χρονων αγοριών. Ο Θεμιστοκλή Ντόγκλη και ο Φίλιππο Σταματάκη ακολουθούν τον άντρα με τον περέ και το δεμένο χέρι μέχρι το αυτοκίνητό του. Οι 11χρονοι δεν γνώριζαν τι προθέσει του 35χρονου. Ο Απαγωγία παρουσιάστηκε στα παιδιά ω ο νέο του δάσκαλο, ζητώντα εθελοντέ για να μεταφέρουν κάποια βιβλία. Ένα κάτοικο τη περιοχή που μένει σε πολυκατοικία λίγε εκατοντάδε μέτρα μακριά από το σχολείο υποπτεύθηκε έναν ένικο στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο χώρο στάθμευση τη πολυκατοικία ένα γκρίζο νησάν σάνι, το οποίο έμοιαζε με αυτό που είχαν περιγράψει οι αυτόπτε μάρτυρε. Οι υποψίε ενισχύθηκαν και από την πληροφορία ότι ο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου τι τελευταίε μέρε συχνά τι Δύο αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματο και του άνοιξε ο δράστη χωρί να δείχνει διάθεση να διαφύγει ή να επιτεθεί. Τα δύο παιδιά βρέθηκαν σε υπνοδωμάτιο και ήταν ταλαιπωρημένα. Πληροφορίε ανέφεραν πω ο απαγωγία είχε δώσει στα παιδιά λεμονάδα με ηρεμιστικά. Και τα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία του και δεν φέρουν εξωτερικέ κακώσει. Ο Υπουργό Δημόσια Τάξη ανέφερε πω εκ πρώτη όψεω η απαγωγή φαίνεται να έγινε για να ζητηθούν λίτρα. Αυτή ήταν η εξήγηση που έδωσε ο δράστη από την πρώτη στιγμή. Ο απαγωγίας Γιώργος Νικολάου φαίνεται να έμενε μόνο στο διαμέρισμα. Κατά καιρού εμφανιζόταν ο συγκάτοικος του και ένας αλλοδαπός, ο οποίος αναζητείται.